Σημαντική τομή και το αναπηρικό κίνημα αποτελεί η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία, με το πιλωτικό πρόγραμμα να παίρνει σύντομα σάρκα και οστά στην περιφέρεια Αττικής. Να εφαρμοστεί άμεσα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, τονίζει ο Νίκος Μαυροματάκης. Με μια μεγάλη, τεράστια αδυναμία και αδικία, θα λέγαμε, η οποία για μένα πρέπει να διορθωθεί. Αυτός ο θεσμός θα εφαρμοστεί στην πιλωτικά, με 1000 δικαιούχους αρχικά, αλλά μόνο για την περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θεσμό, καθώς οι πολίτες μας θα μπορούν να διαλέξουν το δικό τους προσωπικό βοηθό με χρηματοδότηση του κράτους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Δεν μπορούμε όμως παρά τα αυτά να έχουμε αυτό το δικαίωμα που θα μας λύσει τα χέρια και τα πόδια, θα λέγαμε, και σε εμάς και στις οικογένειές μας. Αναφέρεται προφανώς ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το πότε, και αυτό ναι, δεν μπορεί να μας καθησυχάζει σε καμία περίπτωση. Την παρέμβαση των βουλευτών αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα να τρέξει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας μας, τονίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Προσφέρει πλήρη απασχόληση, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον υποψήφιο συνοδό, πλήρη εκπαίδευση. Το πιλωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 1000 συμπολίτες μας ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία, βάση γνωμάτευσης και ΠΑ, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Να πάμε σε έναν συγκροτημένο αγώνα, σε μια συγκροτημένη προσπάθεια μαζί με τα αναπηρικά κινήματα, μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ, η οποία έχει ήδη εκδώσει ανάλογη επιστολή, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Θεωρώ ότι το μεγάλο βήμα έγινε,